όπως μας εκτελούσαν εκείνοι εν ψυχρό σε βασανιστήρια, δεν έχω καμία απολύτως τύψη. Είναι τρομερό να βλέπεις τα βασανιστήρια και να σου λένε περίμενε, θα έρθει η σειρά σου. Δεν σκέφτεσαι πρώτα απ' όλα καθόλου το θάνατο. Ή θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς. Μαζί μας ο κύριος Στάκης Ιωάννου. Διατέλεσε πρώην πρέσβης της Κύπρου και αρχηγός του εκτελεστικού Λευκωσίας κατά των απελευθερωτικών αγώνα του 1955-1959. Σωστά. Κύριε Τάκη, χαίρετε. Χαίρετε. Θα ήθελα έτσι αρχικά να μου πείτε σε ποια ηλικία ξεκίνησε η όλη δράση σας. Στην ηλικία των 16,5 χρόνων. Και τι ήταν αυτό που σας όθησε να λάβετε μέρος και να... Είχα την τιμή να γνωρίσω τον Μάρκο Δράκο, ο οποίος είναι χωριανός μου, είναι από τη Λεύκα, διότι εγώ γεννήθηκα στη Λεύκα, ο οποίος το 1954 μας έλεγε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, διότι κάναμε εκδρομές και είναι καλά να γνωρίζετε. Και πηγαίναμε σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Mm-hmm. Εκείνοι βεβαίως ήταν πιο μεγάλοι από εμάς, για να επιλέξουν κρυσφύγετα, διότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1955, αλλά ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1953. Ο όρκος των Αθηνών για την ΕΟΚΑ γίνεται το 1953. Στην πορεία έμαθα για την ΕΟΚΑ και επειδή οι καθηγητές μας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, η πλήστη ήταν μάλλον το 50% ήταν Ελλαδίτες και ερχόντουσαν οι καλύτεροι, διότι στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ήταν ιδιωτικό σχολείο, μας ενέπνεα τον πόθο, την αγάπη προς την Ελλάδα. Από εκεί λοιπόν ήταν το έναυσμα να... Το έναυσμα ήταν για μένα πρώτος ο Μάρκος Δράκος, και μετά η καθοδήγηση από τους καθηγητές σας. Καθοδήγηση από τους καθηγητές μας, από τους γυμνασιάρχη και τους άλλους. Και διατελέσετε αρχηγός της ομάδας του εκτελεστικού Λευκωσίας. Αφού περάσαμε από πολλές άλλες, ξεκινήσαμε από φυλάδια, έπρεπε να περάσουμε από διάφορα στάδια της ΕΟΚΑ. Μετά βόμβες, βομβιστικές ενέργειες, αλλά εκείνοι που είχαν, και επειδή εγώ είχα την τάση να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο, και το εκτελεστικό θεωρείται η πιο επίλεκτη ομάδα της ΕΟΚΑ. Διότι η ζωή σου εκκινδύνευε ανά δευτερόλεπτο. Να εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρουν ποια η δράση του εκτελεστικού Λευκωσίας. Το εκτελεστικό Λευκωσίας ήταν η εκτέλεση Άγγλων, οι οποίοι βασάνιζαν, καταπίεζαν τον κυπριακό λαό. Και εμείς, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας, έπρεπε να επιφέρουμε στον αγγλικό στρατό ή στις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες πλήγματα τέτοια που να δημιουργούμε αντιδράσεις και από τον αγγλικό λαό, διότι ο αγγλικός λαός δεν ήταν εναντίον του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Οπότε μετά από δράση ενός χρόνου μπήκα στο εκτελεστικό που ο ομαδάρχης μου ήταν ο πρώτος ομαδάρχης μου, ο Αχιλλέας Ιάσονος, το 1956. Μάλιστα. Το Γενάρη-Φεβράριο του 1957 η ΕΟΚΑ έβαθε ένα μεγάλο πλήγμα, συνελήφθησαν όλοι, ένα μεγάλος αριθμός αγωνιστών, και εγώ, επειδή ήμουν υπομαδάρχης επί Αχιλλέα Ιάσονος, έπεσε η μοίρα να αναλάβω
την ομάδα του εκτελεστικού Λευκωσίας, στην οποία ήμουν υπεύθυνο μέχρι το 1958 που κατεζητήθηκα και πήγα αντάρτης στην περιοχή της Σολέας. Από τη δράση του εκτελεστικού Λευκωσίας, τι ήταν αυτό που έχετε να θυμάστε έτσι πιο έντονα, κάποιον περιστατικό το οποίο διαδραματίστηκε, όπως μας είπετε, ήταν μάχες που γίνονταν στους δρόμους. Ναι. Τι ήταν αυτό που έχετε έτσι χαραγμένο καλά στη μνήμη σας? Σε μια από τις εκτελέσεις καταδιώχθημε από τους Εγγλέζους, μας πυροβόλησαν, αλλά επειδή είχε δώσει κίνηση, δεν μπορούσαν να μας πυροβολήσουν απευθείας και διαφύγαμε μέσω των καντουνιών της Λευκωσίας και έτσι γλιτώσαμε, διότι αν ήταν καθαρός ο στόχος, δεν θα είχαμε σήμερα. Mm. Η ψυχολογία ότι αφαιρεί στη ζωή κάποιου ανθρώπου δεν είναι και εδώ. Μπορεί να είναι εχθρός, αλλά δεν πάει ότι αφαιρεί στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Αλλά εκεί ο αγώνας, ενώ ο λαός μας καταπατεί το... από τους Εγγλέζους νιώθατε εσείς την ανάγκη να ανταποδώσετε... Ήταν η εποχή που έγιναν όλα τα κινήματα για την απελευθέρωση. Ναι. Και έτσι και εμείς προσπαθήσαμε με τις λίγες, με τα λίγα εφόδια που είχαμε, διότι εμείς είχαμε πιστόλι με 5-6 σφαίρες, ενώ οι Εγγλέζοι είχαν αυτόματα, είχαν πληθώρα από σφαίρες, ενώ εμείς εκείνες τις 6 σφαίρες και έπρεπε να τις προσέξουμε σαν κόρυνο οφθαλμού. Δεν είναι εύκολο πράγμα, σας λέω, διότι πρώτα έπρεπε να επιλεγεί ο στόχος. Mm-hmm. Πρέπει να προετοιμαστούν όλες οι διαφυγοί, οι παρατηρητές, οι συναγωνιστές μας, οι οποίοι έπρεπε να είδαν σε κάποια σημεία για να μας ενημερώνουν αν υπάρχει κίνδυνος να μην προχωρήσουμε στην εκτέλεση. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στο πώς είναι να αφαιρείς τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, αν και πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέμε το αίσθημα για την πατρίδα και η ανάγκη να υπερασπιστούμε, ναι, και τους συμπατριώτες μας και τα ιδανικά μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, μετά το πέρας του πολέμου, ναι, η σκέψη αυτή, το να σκοτώνεις έναν άλλον άνθρωπο, σας... Δεν με απασχόλησε ποτέ, διότι δεν ήταν φόνοι, ήταν εκτελέσεις των εχθρών μας. Μάλιστα. Όπως μας εκτελούσαν εκείνοι εν ψυχρό ή σε βασανιστήρια, δεν έχω καμία απολύτως τύψη. Νιώθω ότι υπερασπίστηκα την πατρίδα μου, εντάξει, ανθρώπινα μπορεί να νιώθεις λύπη, αλλά στους αγώνες, τους απελευθερωτικούς, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή ούτε τύψεις, ούτε, ναι, ούτε λύπη. Δεν ένιωσα ποτέ. Υπήρχαν βραδιές που να σας ερχόταν στη μνήμη έτσι κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών του, παράδειγμα να σκοτώνετε κάποιον Άγγλων, είτε στρατιώτη, είτε... Μετά τον αγώνα? Ναι. Όχι. Ποτέ. Αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο ύπνος μας δεν ήταν ύπνος. Είμαστε συνεχώς... Σε επαγρύπνηση. Διότι μπορούσαν να περάσουν και μερόνυχτα να μην κοιμηθούμε, διότι ήταν... Είμαστε ψυχήτε και σώματι στην εντεταγμένη στο σκοπό αυτό της απελευθέρωσης της πατρίδας μας. Και πρώην πρέσβης της Κύπρου, τι έχετε να μας πείτε για αυτή σας τη θέση? Προς πληροφορία σας, υπηρέτησα σε 2 θητείες στο Λονδίνο, και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα.
κάτι έτσι που θέλετε να ακουστεί προς τα έξω, ίσως ένα μήνυμα. Δυστυχώς, μόνο απογοήτευση μπορώ να πω. Μετά τον αγώνα, οι εξελίξεις δεν δικαίωσαν κανένα από αυτά τα παιδιά που εθυσιάστηκαν. Εγώ ήμουν στους τυχερούς και επέζησα. Ναι. Διότι πυροβολήθηκα και σε άλλη περίπτωση. Με τον συναγωνιστή μου, Άντρο Νικολαίδη, ο οποίος πέθανε. Εκεί ήταν καθαρός στόχος, αλλά λόγω του ότι ήμουν αθλητής, ίσως να έσπασα ρεκόρ στην ταχύτητα και μας έμαθαν όταν μας πυροβολούν να πηγαίνουμε ζίξακ για να μην είναι εύκολος ο στόχος του αντιπάλου. Και εκείνος ο πυροβολητός, εκείνος είναι ακόμα και σήμερα στο μυαλό σας, ναι, όχι, στα αυτιά σας. Ακούω τις σφαίρες που... στα αυτιά μου. Και ήμουνα και ο ασύλληπτος της ΕΟΘΑ. Δεν συνελήφθηκα ποτέ. Συνελήφθηκα 3 ώρες μετά από κάποια εκτέλεση και οι 3 ώρες μου φάνηκαν 3 αιώνες. Πείτε μου έτσι λίγα λόγια για αυτές τις 3 ώρες. Με συνέλαβαν, είμαστε στην πέμπτη γυμνασίου και το 56, στην έκτη, και ερχόμουν από την Νεάπολη, καθόμουν στην Νεάπολη και έξω από το Λίδρα Πάλας με συνέλαβαν, περπατητή, δεν απαγορεύεται και ποδήλατο και οτιδήποτε, και είδα ένας Τούρκος με έναν Εγγλέζο. Και μου λέει, σκοτώσετε Εγγλέζους. Τι λέω του, εγώ είμαι μαθητής, ήμουν άρρωστος 3 ημέρες και πηγαίνω να βρω συμμαθητές μου να μου πουν τα μαθήματα για να κάτσω να διαβάσω. Ναι. Από το Λίγα Πάλας μέχρι το Σαράγιο που ήταν ο αστυνομικός σταθμός είναι απόσταση 3-4 λεπτών. Αλλά τον Τούρκο τον αναγνώρισα ότι ήταν από τη Λεύκα. Και του λέω, μα εσύ δεν είσαι από τη Λεύκα? Λέει μου, όχι, όχι. Μετά από ένα μισό λεπτό μου λέει, ποιο γιος είσαι? Λέω του Γιάννη, λέω του. Του Γιάννη που έχει και καφενείο και αυτά. Α, λέει μου, Γιάννη καφετζή. Λέω του, ναι. Είδες, λέω του, ότι είσαι από τη Λεύκα? Με πήρανε στο Σαράγιο και άρχισαν να φέρνουν κόσμο από την που συναλάμβανα σε μια μεγάλη αίθουσα και εκεί έπρεπε να παίξω ένα ρόλο. Μου λέει, πήγαινε κάτσε εκεί. Είχε ένα γραφείο στη μια μεριά και ένα γραφείο στην άλλη. Επία και κάθισα. Βγαίνει έξω και μου λέει, διάολη μου λέει, είσαι officer και πήγες και κάτσε. Σίγω πήγαινε κάτσε από εκεί. Σηκώθηκα και κάτσα στο άλλο. Εσύ είσαι τέτοια παιδός μου λέει. Λέω του, κύριε, είπε δεν μου κάτσε, έκατσα λέω. Αλλά φοβόμουνα να μην ήταν άνθρωποι της περιοχής και να με αναγνώριζαν. Γι' αυτό η αγωνία μου εκείνες τις 3 ώρες ήταν σαν να ήταν 3 αιώνες. Και φαντάζομαι... Η ώρα 6 με ξεχώρισε και μου λέει, έλα εδώ εσύ. Πήγα εκεί και μου λέει, ποιούγιος είσαι? Λέω, του Γιάννη Τραχονίδη από τη Λεύκα. Ας πιένε πίσω. Λέει. Και η ώρα 6.30 με συνέλαβαν 3.30, η ώρα 6.30 μας είπα, θα αφήσουμε εκείνους που είναι μακριά και εσάς που είσαστε από τη Λευκοσία θα σας πάρουμε, διότι απαγορεύεται μετά τις 5.30 είχε κέρφω. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε και όταν βγήκα στην αυλή του Σαραγίου ενόμιζα ότι θα πετάσω. Μάλιστα. Αυτή ήταν η περιπέτεια των 3 ώρων. Φανταστείτε τώρα να είστε ένοχος και να συλληφθείτε. Και να προσπαθείτε να δείξετε ότι είστε αθώος, ναι, και ότι δεν έχετε γνώση. Διότι στο μυαλό μου έλεγα, αν πάνε στο σπίτι μου και πει οι αδερφές μου, η μάνα μου κάτι άλλο, εγώ είμαι καταδικασμένος. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τις σκέψεις που έκανα κατά τη διάρκεια εκείνων του 3 ώρου. Ναι. Απόλυτον άγχος, ναι, και ο φόβος. Και ο φόβος. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά... Μας περιορίζει ο χρόνος, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε γερός και δυνατός. Να είστε καλά. Να νιώθετε, γιατί πρέπει να νιώθετε περήφανος για τα όσα
προσφέρατε για την πατρίδα μας. Νιώθουμε περήφανοι, αλλά θέλουμε εσάς τους νέους να διαβάσετε, να μάθετε και να αγαπήσετε αυτόν τον αγώνα, τον οποίο προσπαθούν πολλοί να διαστρεβλώσουν. Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να το διαστρεβλώσουμε. Ενώ όσο υπάρχουμε, δεν θα διαστρεβλωθεί.